Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, ποιο μυστικό φυλαγμένο πρέπει να βρω και να σωθώ. Ποια είμαι εγώ, πες μου αλήθεια, δεν κυνηγώ παραμύθια και προσπαθώ να λυτρωθώ. Πόσο θέλει ένα παιδί μέχρι να γεννηθεί, ας μείνουμε μαζί. Κι ίσως όλα τελικά να αλλάξουν ξαφνικά, 9 μήνες μετά. Ποια είμαι εγώ που πηγαίνω, η ώρα να συναντήσεις τον πατέρα σου. Το πού και το πώς θα το μάθεις σύντομα, αρκεί να μην το μοιραστείς με κανέναν. Γιατρέ, πώς είναι? Μαρίνα, πρέπει να είσαστε προετοιμασμένες. Ο Μάνος ίσως να μην ξαναβγεί από το νοσοκομείο. Ο πατέρας μου πεθαίνει και εμείς καθόμαστε εδώ και δεν κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, Έλσα, το ξέρεις. Ακόμη και να συμφωνούσαμε οι δυο μας να προχωρήσουμε με τη μεταμόσχευση, ξέρεις ότι ο Μάνος δεν θα δεχόταν. Είναι κάθετος. Για μία φορά κάνε τα λόγια σου πράξεις. Πάρε μία πρωτοβουλία και κάνε αυτό που πρέπει. Πρέπει να ειδοποιήσουμε την αστυνομία να βρίσκεται κάπου κοντά στο χώρο συνάντησης. Αν συμβεί κάτι, εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι μόνη μου μπορώ να τα καταφέρω. Μην ανησυχείς. Θα το οργανώσουμε έτσι που θα πάνε όλα ρολόι. Μιλάμε με τον πιλότο του τζετ και πες του να είναι έτοιμος για να χωρίσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μου, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, μας αφήσεις μόνο, σε παρακαλώ. Θέλω να ζήσω. Δεν μπορώ να σου ζητήσω να γίνεις δότρια και να κινδυνεύσεις έστω στο ελάχιστο. Αλλά από τη στιγμή που θέλεις εσύ και εγώ δεν αντέχω να τον βλέπω έτσι, αποφάσισα να μην σε εμποδίσω. Είσαι πάντα τόσο όμορφος. Κι εγώ πάντα ερωτευμένη μαζί σου. Ξανά έβλεπα αυτή τη Δάφνη που με αγαπούσε και με εμπιστευόταν. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Αυτή η Δάφνη δεν υπάρχει πια. Πέθανε. Αναλυτές διεθνώς επισημαίνουν ότι το υπεργιγάντιο κύτταρμα είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο. Τα μαλλιά σας είναι πολύ ωραία, σας πάνε πολύ έτσι. Κοντά την Ευρώπη πριν την απεξάρτησή της σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της πόλης, ο γνωστός δικηγόρος Πέτρος Κωνσταντίνου και η σύζυγος του Εύα, έκαναν μετά από καιρό εμφάνιση σε σύγχρονο εστιατόριο. Οι δυο τους έμοιασαν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, αποδεικνύοντας πως ο γάμος δεν σκοτώνει πάντα τον έρωτα. Ακόμη και μετά από τόσα χρόνια. Εντάξει, θα μας βάλω λίγη. Όχι, μια χαρά. Μια χαρά, δεν θέλω κάτι. Πηγαίνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εσύ πάντα έτρωγες το πρωί. Γιατί δεν βάζεις κάτι στο στόμα σου, θες να αρρωστήσεις? Τι προσπαθείς να πετύχεις επιτέλους? Τίποτα. Θέλω απλώς να σε βλέπω καλά και ευτυχισμένο. Όπως ήσουν πάντα. Τότε έπαιξες και έχασες.
Αυτός που έχεις δίπλα σου είναι ένα κοστούμι χωρίς περιεχόμενο. Φρόντισε να το συνηθίσεις και μη με πρίζεις. Μα δεν σου ζητάω τίποτα. Μόνο να αφαιθείς. Και να μη σαμποτάρεις την κάθε προσπάθεια που κάνω για να σε πλησιάσω. Με εξεβίασες με το χειρότερο τρόπο για να μείνω κοντά σου. Τώρα τι νομίζεις? Ότι θα πατήσεις ένα κουμπί και θα γίνουν τα πράγματα όπως τα θέλεις εσύ? Αυτό νομίζεις? Τώρα είναι σαν να αναρρώνεις από μια βαριά αρρώστια. Αλλά με την αγάπη και τη φροντίδα μου θα συνέλθεις και θα ξαναγίνεις όπως ήσου. Εύα, τι προσπαθείς να μου πεις? Ότι νίκησες? Δεν χρειάζεται. Το παραδέχτηκα μόνος μου. Εσύ είσαι η κερδισμένη και εγώ ο χαμένος. Σου φτάνει? Τώρα τι θέλεις να δείξεις? Ότι είσαι δυνατή? Όχι. Απλώς σου δίνω μια εικόνα για το πώς θα είναι η ζωή μας από εδώ και πέρα. Ναι. Εύα, είμαι στο νοσοκομείο. Φέραμε το Μάνο από εδώ γιατί κατέρευσε. Πότε έγινε αυτό? Χθες το βράδυ. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορείς να περάσεις από εδώ? Εντάξει, έρχομαι αμέσως. Ο Μάνος δεν είναι καλά. Τον έχουν στο νοσοκομείο. Είδες τη μικρή που είναι η ζωή. Ας μην τη σπαταλάμε με ανόητες κόντρες. Ας τη ζήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Α, και βάλ το καλά στο μυαλό σου. Μαζί ζήσαμε, μαζί θα πεθάνουμε. Τι κάνεις εκεί? Κοιτάζω ρούχα για τη φωτογράφηση. Και η αλήθεια είναι πως δεν με ικανοποιούν. Λοιπόν, πήγαινε να αγοράσεις κάτι πιο σεξι, κάτι νεανικό. Σε θέλω λαμπερί στο περιοδικό. Δεν μπορώ να πάω σήμερα για ψώνια. Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο, στην Έλσα. Περνάει δύσκολα και θέλω να είμαι εκεί. Ωραία, θα πας μετά. Τώρα προέχει αυτό που συζητάω. Η δουλειά δεν μπορεί να περιμένει. Κριστή, σε παρακαλώ, κατάλαβε το. Αυτό το πράγμα δεν σηκώνει ένα πολύ. Τέλος πάντων. Ορίστε. Έλα. Τέτοιες ευκαιρίες δεν θα έχουμε κάθε μέρα. Καλά. Εγώ θα μείνω εδώ να σε περιμένω. Θα μου στείλουν σε λίγο και τις ερωτήσεις από τη συνέντευξη, να τις διαβάσω λίγο, να σκεφτώ τις απαντήσεις. Δεν κατάλαβα. Τι εννοείς? Εγώ θα δώσω συνέντευξη. Εσύ γιατί να σκεφτείς τις απαντήσεις? Κριστή, εσύ είσαι πολύ αθώα ακόμα. Δεν μπορείς να δεις πού κρύβεται η παγίδα σε μια ερώτηση, πώς μπορεί να διαστρεβλωθεί μια απάντηση. Μάλιστα. Με λες χαζή δηλαδή? Όχι, μωρό μου. Αθώα όμως είσαι. Και ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και εγώ γι' αυτό είμαι εδώ. Για να σε προστατεύω από τις δυσκολίες. Να το θυμάσαι αυτό που είπες. Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ladies and gentlemen, welcome to Cyprus at Larnaca International Airport. Please keep your seatbelts fastened until the seatbelt sign has been switched off. Καλή αρχή. Καλημέρα. Μου είπε η Εύα ότι θα πιάσεις δουλειά εδώ στην εταιρεία. Και χάρηκα πολύ. Ναι, τη χρειαζόμουν αυτή τη δουλειά και ευτυχώς με βοήθησε η Εύα. Έμαθα πως φεύγεις με μετάθεση. Ναι. Ζήτησα να φύγω από την Κύπρο. Τη ζωή μου εδώ την είχα συνδέσει με το μωρό. Και τα πάντα γύρω μου το θυμίζουν. Ναι. Από τότε που έχασα το μωρό δεν με χωράει ο τόπος. Το ξέρεις άλλωστε. Είναι λογικό. Σε καταλαβαίνω. Θα αρχίσω μια καινούρια ζωή με τον άντρα μου μακριά από εδώ. Ναι, ίσως θα είναι καλύτερα έτσι. Από εκεί που νομίζαμε ότι τα είχαμε όλα και ήταν τέλεια, χάσαμε τα πάντα. Από τον παράδεισο στην κόλαση. Αυτή η περιπέτεια σας δυσκόλεψε και σας πολύ. Ακριβώς. Από την απόλυτη ευτυχία στο απόλυτο άδειασμα.
Γι' αυτό δεν μπορώ να μείνω εδώ και να θυμάμαι το μωρό. Αυτή την αποτυχία δεν μπορώ να την αντέξω. Αλίμονο. Εύχομαι κάποια μέρα να το ξεπεράσεις. Λοιπόν, η εξέταση έδειξε πως δεν έχετε καμία απολύτως συγγένεια με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Καμία απολύτως. Δεν είναι δυνατόν. Κάποιο λάθος θα έχει γίνει. Το αποτέλεσμα είναι σωστό. Δεν γίνεται. Να σας φέρω άλλο δείγμα ή μήπως να ξαναπάρετε και από μένα άλλο δείγμα. Μπορεί να γίνει λάθος. Δεν γίνονται λάθη, πέστε μου. Αν αυτό που μάθατε σας πόνεσε, δεν έχει νόημα. Ξεχάστε το. Δεν μπορώ. Μακάρι να έπεφτα έξω όμως, δεν έπεσα. Και τώρα τι θα γίνει, πώς θα το πω εγώ στο γιο μου. Ηρεμήστε, δεν είναι ανάγκη να το μάθει κάποιος άλλος. Δεν μπορώ να μην του το πω. Παρακαλούσα το Θεό οι φόβοι μου να μην βγουν αληθινοί, αλλά βγήκανε δυστυχώς. Πρέπει να του το πούμε τώρα. Πώς λες να το πάρει. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν θα δεχτεί. Άσε σε μένα. Πατέρας μου είναι, ξέρω τι να του πω. Και τώρα που συμφωνείς κι εσύ, πιστεύω ότι θα τον καταφέρω. Πώς είναι? Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Καλύτερα τώρα να μην πείτε μέσα όμως, έτσι. Θέλω να μιλήσουμε. Τι είναι? Με την Έλσα αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη μεταμόσχευση. Θέλω να μας βοηθήσεις. Δεν ξέρουμε πώς να το χειριστούμε. Φοβάμαι ότι ο Μάνος θα αρνηθεί. Πάμε στο γραφείο μου να τα πούμε. Καλύτερα. Ναι. Ψέματα. Τόσα χρόνια όλα ψέματα. Και τώρα, πώς θα βγάλω εγώ το φίδι από την τρύπα. Πώς θα το πω στο παιδί μου. Ναι. Αγόρι μου. Έλα, μάνα, τι συμβαίνει? Τι κάνεις, παιδί μου, είσαι καλά? Καλά είμαι εγώ. Πες, ακούω καλά. Τι συμβαίνει? Κυριάκο μου, πρέπει να έρθεις οπωσδήποτε στην Κύπρο. Τι συμβαίνει, αρρώστησες? Όχι, όχι, εγώ είμαι καλά. Ποιος δεν είναι καλά, η κόρη μου? Και η Έλσα καλά είναι, παιδί μου. Αλλά πρέπει να έρθεις. Οπωσδήποτε πρέπει να έρθεις στην Κύπρο. Τι έγινε, μάνα? Πρέπει να σου μιλήσω, είναι κάτι πολύ σοβαρό. Μη με τρελαίνεις τώρα, τι έγινε? Αγόρι μου, δεν μπορώ να σου πω αυτά τα πράγματα από το τηλέφωνο. Δεν γίνεται. Γι' αυτό σε αναστατώνω τώρα. Πρέπει να έρθεις απαραίτητος εδώ να τα πούμε από κοντά, σε παρακαλώ. Καλά, ηρέμησε εσύ και ό,τι να είναι θα το λύσουμε μαζί. Ναι, ειδοποίησέ με όταν θα φτάσεις, εντάξει? Καλά, θα κλείσω εισιτήριο και θα σε ειδοποιήσω. Άντε, γεια σου, παιδί μου. Γεια. Πώς θα σου το πω τώρα, Κυριάκο μου? Πώς θα μπορέσω? Τι έγινε, πώς είναι? Χάλια, χάλια. Με την Έλσα αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με τη μεταμόσχευση. Είναι μέσα τώρα, κάνει κάτι εξετάσεις. Ο Μάνος? Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Ο γιατρός με βεβαίωσε ότι δεν έχει πέσει σε κόμμα, αλλά φοβάμαι. Φοβάμαι πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να κάνεις υπομονή. Εμένα μου ακούγεται φυσικό να τον κρατάνε κοιμισμένο. Έτσι βοηθάνε τον οργανισμό του να αναλάβει πιο γρήγορα. Δεν ξέρω. Οι γιατροί είναι πολύ ανήσυχοι. Λένε ότι είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ελπίζω να προλάβουμε να κάνουμε τη μεταμόσχευση. Καλά, πώς τον καταφέρατε να το δεχτεί? Ο Μάνος δεν το ξέρει ακόμη. Κι έχω μεγάλη αγωνία και γι' αυτό. Πώς θα γίνει? Από ό,τι ξέρω πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του. Ο γιατρός είναι φίλος του. Είπε ότι θα το αναλάβει εκείνος. Και... τι θα κάνετε, δηλαδή?
αρκεί να υπογράψει μία δήλωση ότι από εδώ και μπρος ο γιατρός θα αποφασίζει για την πορεία της υγείας του αυτού. Καλά, και είστε σίγουροι πως θα το κάνει, ξέροντας ότι η Έλσα θέλει να γίνει δότρια? Αμφιβάλλω αν θα δεχτεί. Δεν ξέρω, ο γιατρός είπε να το αφήσουμε πάνω του. Ελπίζω να το πετύχει, διαφορετικά θα τρελαθώ, Εύα. Μακάρι να το πετύχει, αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Εύα, δεν ξέρω αν κάνω το σωστό. Φοβάμαι, αλλά δεν αντέχω να τον βλέπω εκεί μέσα να χαροπαλεύει. Κάνεις αυτό που πρέπει. Αλλιώς και ο γιατρός που είναι φίλος του δεν θα συμφωνούσε. Πάνω απ' όλα είναι το να ζήσει ο Μάνος. Δεν αντέχω, Εύα, να το βλέπω εκεί μέσα μόνο του. Έχει αγωνία κι αυτός. Θέλει να ζήσει παρά τα όσα έλεγε. Καλά, αφού κοιμάται έτσι, δεν μου είπες. Κοιμάται, κάποιες φορές ξυπνάει και ξαναβυθίζεται. Σήμερα πάλι ψιθύριζε κάτι. Θέλει να ζήσει, αυτά έλεγε. Τελείωσαν. Ναι, τελείωσαν. Θα σε πάρουμε και θα φύγουμε από εδώ. Είδες που φοβόσουνα. Όλα πήγαν καλά. Ναι. Πάμε να φύγουμε. Και να ζήσουμε μαζί οι τρεις μας, όπως το ονειρευόμασταν. Να σ' αφήσω να το ρισκάρεις. Πρέπει να σε προστατέψω, να ξέρω που είσαι. Μόνο έτσι θα μπορώ να σε βοηθήσω. Απόψε το βράδυ στις 10. Σε περιμένουν στις αποθήκες στο Καϊμακλή. Ναι, έχουμε έτοιμο το σχέδιο δράσης. Μόλις μάθω τον ακριβή τόπο και χρόνο θα σε ειδοποιήσω. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Απόψε το βράδυ στις 10, σε περιμένω στις αποθήκες στο Καϊμακλή πίσω στην πράσινη γραμμή. Έλα μόνη σου και μην το πει σε κανέναν. Αλλιώς εξαφανίζομαι για πάντα. Νομίζω αυτό θα πάρω. Ωραία, σας πάει πολύ. Ευχαριστώ. Νταϊάννα. You didn't think I would come, Πώς είναι η τυφλαράκι? Πρέπει να μπει στο νοσοκομείο για να κοιμηθείς. Ναι. Έφτασε το τέλος.
Εγώ νομίζω ότι θα μας παιδέψεις λίγο ακόμα. Λοιπόν, είναι έξω οι γυναίκες όλες παραταγμένες και σε περιμένουν. Ωραία. Φώναξε εδώ σε αυτήν. Ναι. Θέλω όμως πρώτα να μου βάλεις εδώ μια υπογραφούλα. Ένα τυπικό είναι, δες και εσύ. Τι είναι? Τυπικό είναι, δες το. Έχεις πλάκα, μοιάζει. Για τις αλυσμόνες που είπε, τι αν καταλάβετε. Τι λέει? Τίποτα. Λέει ότι να υπογράψεις ότι είμαι ο καλύτερος γιατρός του κόσμου. Έλα, τι να λέει. Τυπικό είναι, λέει, για το νοσοκομείο, δεν είναι τίποτα. Μη φοβού. Εδώ. Ωραίος. Εντάξει. Δύναμη. Ήρθα να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα μία και καλή. Δεν σου είπα να μείνεις μακριά. Τζονί, enough. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Να σου θυμίσω ότι σε ρώτησα και δεν είχες κανένα πρόβλημα να παίξουμε αυτό το παιχνιδάκι. Τι άλλαξε τώρα, ζορίστηκες? Συμφώνησα γιατί μου υποσχέθηκες πως θα είναι για λίγο. Γάμος εξπρες, διαζύγιο και μετά θα γυρνούσα στο σπίτι μας. Αυτή ήταν η συμφωνία. Αυτή είναι ακόμα. Λίγο χρόνο σου ζήτησα. Τι να πω στην κοπέλα, Παρασκευή παντρευόμαστε, Δευτέρα χωρίζουμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. I don't care. Το παιδί σε ζητάει. Εγώ τι πρέπει να του πω? Κόψε αυτό το ύφος. Ξέρεις πολύ καλά ότι όλα για το μικρό γίνονται. Όταν σου έστειλαν τα χρήματα, μια χαρά ευτυχισμένη ήσουν. Γιατί βάλθηκες να τα καταστρέψεις όλα? Γιατί κουράστηκα να σε περιμένω. Κρατήσαμε τη συμφωνία, πήραμε αυτό που θέλαμε, τώρα γύρνω στο σπίτι μας. Δεν μπορώ. Όχι έτσι. Why? Τόσο δύσκολο είναι. Τι σε κρατάει εδώ? Δεν της αξίζει αυτή η κοροϊδία. Θέλω να βρω έναν τρόπο να της φέρω μαλακά. Δεν καταλαβαίνεις. Τζονί, τι λυπάσαι ή τι νοιάζεσαι? Κοίτα, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου αυτή η μικρή. Γι' αυτό φρόντισε να μάθει την αλήθεια. Αλλιώς θα τα μάθει όλα από μένα. Συγγνώμη, αλλά αν κατάλαβα καλά, μου έχεις πει άπειρες φορές να φέρω τα πράγματά μου για να μείνουμε εδώ. Και τώρα που τα έφερα, φεύγεις εσύ. Ακόμα καλύτερα, βασικά, γιατί σου έχω μια έκπληξη. Έκπληξη? Θα τα πάρουμε λοιπόν όλα μαζί και θα πάμε σε ένα καινούριο σπίτι. Έψαξα και βρήκα κάτι πολύ πιο κατάλληλο για μας και το μωρό μας. Τι λες? Αγάπη μου, όλα τα σκέφτεσαι εσύ. Ναι. Πότε? Και πώς είναι? Οι γιατροί τι είπαν? Εσύ τον είδες? Πες μου που βρίσκεται. Οκ, ερχόμαστε από εκεί. Τι είναι? Ήταν η Μαρίνα. Ο Μάνος είναι στο νοσοκομείο. Τι? Πρέπει να πάμε από εκεί. Ναι, φύγαμε. Δίνομαι και φύγαμε, εντάξει. Τι είναι πάλι αυτό? Είναι δυνατόν? Νταφνή, συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε τρομάξω. Είσαι καλά, έχεις κλωμιάς? Ναι, άσε με. Έμαθες κάτι καινούριο για την υπόθεση? Δεν περιστρέφονται όλα γύρω από το κύκλο, Αντρέα. Εντάξει, οκ, απλά σε είδα ταραγμένη και υπέφερες. Δεν αφορά ούτε εσένα, ούτε το κύκλωμα. Αφορά μόνο εμένα, εντάξει? Όχι, καθόλου εντάξει. Μπορεί να μην με πιστεύεσαι, αλλά ξέρω πότε μου λες ψέματα. Έλα μαζί μου. Έλα. Έτσι δεν θα με ξανατραβήξεις ποτέ. Το κατάλαβες? Δεν έχω άλλη επιλογή. Δάφνη, είμαστε μαζί σε όλο αυτό. Δεν θα με αφήνεις την απέξω. Να σε προστατέψω θέλω. Για τελευταία φορά. Το θέμα μου είναι προσωπικό και τα προσωπικά μου έχουν πάψει να σε αφορούν εδώ και πολύ καιρό.
Συγγνώμη που ήρθα έτσι απροειδοποιητά, αλλά μόλις έμαθα ότι ο ξαδερφός μου παντρεύτηκε, ανυπομονούσα να σε γνωρίσω. Άκουσα το τραγούδι σου στο ίντερνετ. What a voice! Είσαι καταπληκτική. Σε ευχαριστώ. Είσαι πολύ γλυκιά. Καλώς ήρθες στην Κύπρο, λοιπόν. Είσαι η πρώτη συγγενής που γνωρίζω από την οικογένεια του Τζόνι. Πάλι καλά. Οι υπόλοιποι δεν παλεύονται. He's right. Ειδικά η μάνα του. Α, τόσο καλά. Ναι, άστο καλύτερα. Λοιπόν, η Νταϊάννα είναι η κόρη του αδερφού του πατέρα μου, του David. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ο μικρός είναι ο David Junior. Είναι ένας κούκλος. Αλλά κάπου το έχω ξαναδεί αυτό το μωρό. Σε εκείνη τη φωτογραφία. Ναι, είναι το πιτσιρίκι που σου έλεγα. Ο αγαπημένος μου ανιψιός. Του έχει πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία. Βασικά για εκείνον ήρθα, γιατί ξέρω πόσο πολύ του λείπει. Και επειδή δεν μπόρεσα να έρθω στο γάμο σας, είπα να πεταχτώ τώρα. And here I am. Δεν φταίς εσύ. Παντρευτήκαμε λίγο γρήγορα, είναι αλήθεια. Σας εύχομαι κάθε ευτυχία. Σε ευχαριστώ. Πόσο χρόνο είναι? 3. Μπορώ να το πάρω λίγο στην αγκαλιά μου? Έλα, εδώ, γλυκό. Με πρόδωσες με το χειρότερο τρόπο, με εκμεταλλεύτηκες, μου είπες τόσα ψέματα και τώρα τι? Θέλεις να μου σταθείς? Σε παρακαλώ πολύ, είναι γελίο όλο αυτό. Ωραία. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν επεμβαίνω. Απλά με πονάει, ρε γαμώτο, με πονάει. Που δεν με αφήνεις να σε βοηθήσω. Δεν με αφήνεις να κάνω τίποτα για σένα. Αισθάνομαι ότι είναι κάτι σοβαρό, θέλω να σε βοηθήσω. Ξέχνα το. Από μένα δεν πρόκειται να πάρεις ούτε λέξη. Αντρέα, κάποτε ναι, μοιραζόμασταν τα πάντα. Ή έτσι νόμιζα επειδή ήμουν ηλίθια. Νόμιζα ότι είμαστε ομάδα, ότι δεν έχουμε μυστικά μεταξύ μας. Κάποτε. Αυτό τώρα μας τελείωσε. Ναι. Δεν είμαι εχθρός σου. Δεν είσαι όμως και ο άνθρωπός μου. Λοιπόν, το συζητήσαμε πάρα πολύ. Το μόνο που θέλω από σένα είναι να μου δώσεις την υπόλοιπη μέρα άδεια. Είναι αδύνατο να μαζέψω το μυαλό μου και να δουλέψω αυτή τη στιγμή. Την έχεις. Να προσέχεις, σε παρακαλώ. Σκότωσες εμένα. Σκότωσες τη σχέση μας. Ακριβώς τη στιγμή που σε χρειαζόμουν πιο πολύ από ποτέ. Τι άλλο μου μένει? Τι να προσέχω, Ανδρέα? Τι? Σας το έμαξα λίγο, ε. Συγγνώμη, λοιπόν. Πάμε, φύγουμε τώρα, μια χαρά είμαι. Τι λες, αρχίζαν οι απαιτήσεις, ε. Τι θα κάνουμε, να καθίσουμε εδώ πέρα, να σαπίσουμε, τόσα πράγματα έχουμε να κάνουμε. Κοίτα, εδώ δεν είναι ξενοδοχείο να κάνεις check-out όποτε θες. Θα φύγουμε, θα το πει ο Χρήστος και οι γιατροί. Ναι, σιγά, μην τους ρωτήσω τώρα. Λοιπόν, μόλις βγούμε θα πάμε στην παραλία, να πιάσουμε ένα σκάφος, θα κάνουμε το γύρο του νησιού. Θέλω να δω πώς είναι η Κύπρος από τη θάλασσα. Θα είναι πράγματι τέλειο. Θα σε μάθω κι εγώ να ψαρεύεις. Ξέρεις να ψαρεύεις? Ναι, μου έμαθε ο μπαμπά. Ο Κυριάκος, θέλω να πω. Ήταν το χόμπι του. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το διορθώνεις. Πατέρας είναι κι αυτός. Έσα, μην το βγάζεις από τη ζωή σου. Θα το χρειαστείς παρακάτω. Ναι, δεν χρειάζομαι κανένα, γιατί έχω εσένα. Δεν θέλω άλλο μπαμπά. Εσύ μου φτάνεις και μου περισσεύεις. Εντάξει, κι εγώ θα ρίχνω μάτιας από εκεί πάνω, αλλά εντάξει. Δεν μπορώ να σου τραβάω τα αυτή, οπότε. Μην το αποκλείς. Όταν χρειαστείς μια αγκαλιά, αυτό θα είναι. Θα με παίρνεις εσύ. Κοίτα, δεν ξεμπερδεύεις μαζί μου τόσο εύκολα, κύριε Ραζή. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει τη ζωή μας. Άραστε. Εκτός από το DNA μου βλέπω, έχεις κληρονομήσει και το πείσμα μου, έτσι. Τέλος πάντων. Κυριάκος μπορεί να μην είναι ο βιολογικός πατέρας, αλλά σε αγαπάει πραγματικά. Και όταν το χρειαστείς θα είναι εκεί. Αυτό να το θυμάσαι. Έτσι. Μια πατρική συμβουλή.
Έλα, τι κάνεις? Πήρε να μάθω πώς είναι ο γιος σου. Τον περιμένω από στιγμή σε στιγμή. Δεν ξέρω πώς θα του τα πω τα νέα. Θα το αντέξει ο Κυριάκος μου? Αχ, το τσάκισαν το παλικάρι μου. Εσύ να μείνεις ψύχρεμη. Να είσαι δίπλα του, να του σταθείς. Εμένα μη με φοβάσαι, μια χαρά είμαι. Για τον Κυριάκο μου τρέμω. Τέλος πάντων. Εσύ τι έκανες? Βρήκες καμία αξιόλογη κοπέλα για το παιδί? Έχω και την έννοια σου, κόρη μου. Βρήκα μια καινούργια κοπέλα, ναι. Φαίνεται καλή περίπτωση. Και την προσέλαβα αμέσως, δεν είχα και άλλη επιλογή. Ελπίζω να μας βγει καλή. Μακάρι να μπορούσα να κρατήσω εγώ το μωρό. Αλλά ο Κυριάκος μου αυτόν τον καιρό με χρειάζεται δίπλα του. Το καταλαβαίνω. Τα οικογενειακά προηγούνται. Να μην το ξαναπείς αυτό. Και εσύ τώρα είσαι η οικογένειά μου, κόρη μου. Σου υπόσχομαι όμως ότι κάποια στιγμή και πολύ σύντομα θα το κρατήσω εγώ το μωρό. Να είσαι καλά. Άντρι. Φοβάμαι. Δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια. Όσο δεν έρχεται η μετάθεση, φοβάμαι πως μπορεί να με ανακαλύψουν. Αυτό δεν θα το επιτρέψω εγώ. Κατάλαβες? Εσύ να ηρεμήσεις. Αυτό το παιδί θα μεγαλώσει στα χέρια σου. Μόνο λίγη υπομονή χρειάζεται ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ για όσα κάνεις. Παρακαλώ, σας αφήνω να τα πείτε. Σ' αρέσουν τα λουλούδια, αγάπη μου? Ε? Και η μαμά? Σ' αρέσει αυτό που φοράω? Έτσι θα με βλέπεις πια. Έτσι, με χρώμα, όμορφη, λαμπερή, και θα σου φέρνω κάθε μέρα λουλούδια. Ωραία. Ωραία, ναι. Μαζί θα προχωρήσουμε από εδώ και μπρος. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν άλλο. Κανέναν. Έκανα λάθος. Το μόνο που θέλω είσαι εσύ. Εσύ μου φτάνει. Θα περάσουμε πολύ όμορφα τη ζωή μας μαζί. Μαζί. Αγάπη μου, μαζί. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω. Θα πάω να μιλήσω στους γιατρούς σου. Να δούμε πότε μπορώ να σε πάρω από εδώ, να πάμε σπίτι. Θα συνεχίσεις εκεί τη θεραπεία σου. Στο δωμάτιό σου. Θέλεις? Πολύ. Ναι. Κι εγώ το θέλω, αγάπη μου. Τόσα χρόνια περίμενα αυτή τη στιγμή. Είσαι όλη μου η ζωή. Όλη μου η ζωή. Τόσο νωρίς. Θες να έχουμε περιπέτειες? Κοίτα, κουμαντάρεις όλα τα άλλα. Σε αυτό δεν σηκώνω κουβέντα. Και σταμάτα πια αυτό το δίθεν ενδιαφέρον για μένα. Ποιο δίθεν? Η υγεία σου πάνω απ' όλα. Ειδικά τώρα που έχουμε ολόκληρο ταξίδι μπροστά μας. Σου έχω ευχάριστα. Φεύγεις? Φεύγουμε. Η φαρμακευτική με στέλνει tour στις θυγατρικές της Ευρώπης και κανόνισα να σου καλύψουν και τα δικά σου έξοδα. Οπότε σε μια εβδομάδα πετάμε για Λονδίνο και από εκεί... Καλό σου ταξίδι. Εγώ δεν πρόκειται να έρθω, δεν έχω καμία όρεξη. Ω, μα θα έρθεις, καλέ μου, δεν γίνεται. Σε θέλω μαζί μου. Θα περάσουμε υπέροχα, όπως στα ταξίδια που κάναμε παλιά. Παλιά ήταν αλλιώς. Δεν θα μου χαλάσεις χατήρι. Αφού είπαμε, από εδώ και πέρα δεν θέλω αντιρρήσεις. Και στο κάτω-κάτω, χαρά στην Αγγαρία. Ένα όμορφο ταξίδι κανόνισα. Θα μας κάνει καλό. Θα ξεφύγουμε. Είδες τι ωραία που συνεννοηθήκαμε. Δεν βλέπω την ώρα. Κάτι τελευταίο. Ούτε εγώ ούτε η κόρη μου αξίζαμε αυτή τη συμπεριφορά. Θα έπεσα πολύ έξω μαζί σου. Δεν πειράζει. Να έχεις μια καλή ζωή.
πατέρα μου. Μετά από τόσα χρόνια θα το συναντήσω. Έλα, Μάρθα μου. Πρέπει να μιλήσουμε. Είμαι έξω από το σπίτι σου. Δεν είσαι μόνος σου, είσαι ασθενή. Οκ, ναι, κατάλαβα. Θα αργήσεις. Εντάξει, θα περιμένω. Ναι, είναι σοβαρό. Ωραία, έλα, γεια. Τόσα χρόνια ψάχνω απαντήσεις. Να μάθω κάτι για τους γονείς μου, να δω τη μάνα μου. Τώρα που φτάσα τόσο κοντά, δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Ναι, έλα. Όλα εντάξει με το τζετ. Είναι στάμπαγι και σας περιμένει. Μόλις δώσετε σήμα, απογειώνεται. Είμαστε έτοιμοι. Ωραία. Μπράβο. Έχω κάτι εκκρεμότητες να τακτοποιήσω όμως εγώ πριν. Γιατί βλέπεις όταν ανακατεύεσαι με το λάθος άνθρωπο, πρέπει να παίρνεις το μαθηματάκι σου. Λοιπόν, θα κάνω την καλή μου πράξη και θα σας τηλεφωνήσω. Κυριάκο μου, αγόρι μου, καλώς όρισες, είσαι καλά. Σιγά ρε μάνα, θα με σκάσεις, καλά είμαι, ηρέμησε. Γιατί με κουβάλεις σε σαρουνάρο. Έλα, πέρασε μέσα. Γιατί μένεις εδώ, ποιανού είναι αυτό το σπίτι. Με φιλοξενεί μια πολύ καλή κοπέλα. Είναι η εγγονή της καλύτερης μου φίλης από την Πάφο. Τώρα είναι δουλειά. Μόνοι μας είμαστε. Άστα αυτά και πες μου τι συμβαίνει με την Έλσα. Τα παράτησα όλα και ήρθε με την πρώτη πτήση. Τι συμβαίνει, είναι άρρωστη. Κουνήσω από τη θέση σου. Τότε τι, έμπλεξε πουθενά. Όχι, μια χαρά είναι. Αλλά θέλω, Κυριάκο μου, να φανείς ψύχρεμος. Γιατί αυτό που θα σου πω είναι πολύ σοβαρό. Αλλά πρέπει να το ακούσεις. Με βάζεις τα αίματα, τι συμβαίνει. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω, γιέ μου. Μην παίζεις με τα νεύρα μου, μάνα. Τι συμβαίνει με την κόρη μου. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι η Έλσα δεν είναι κόρη σου. Τρελάθηκες. Αχ, μακάρι να ήταν ψέματα, αλλά δεν είναι. Ορίστε, δες. Τι είναι αυτό. Η απόδειξη ότι η Έλσα δεν είναι κόρη σου. Η Μαρίνα τόσα χρόνια μας κορόιδευε. Όμως φτάνει η κοροϊδία πια. Τέρμα. Αχ, μωρέ μπαμπά. Είσαι θεότρελος, το ξέρεις. Αλλά και πολύ ευαίσθητος. Ο Κυριάκος σας έχει κάνει τόσα και εσύ ακόμα το δικαιολογείς. Δεν το δικαιολογώ, απλώς λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Εντάξει, κι εγώ δεν είμαι αχάριστη. Καταλαβαίνω ότι σκίστηκε για να με μεγαλώσει. Αλλά μέχρι εκεί. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άστο, μάνα μου, το κορίτσι μας είναι αγύριστο στο κεφάλι. Κράτα δυνάμεις για το ψάρεμα καλύτερα. Δεν ακούς τη γυναίκα σου. Με ξέρει πιο πολλά χρόνια.
κάνεις εδώ, πότε το μάθες? Εγώ τη τηλεφώνησα. Έχει κάθε δικαίωμα να είναι εδώ μαζί μας. Δεν τρέπεσαι κάθε τρεις και λίγο να μας λαχταράς? Κοίτα εδώ, κοίτα τρόπος. Αν είναι δυνατόν. Αντί να μου λέτε ευχαριστώ που δεν σας αφήνω να πλήξετε. Μην κοιτάζεις έτσι, αφού ξέρεις, εγώ πεθαίνω για ξάπλα. Στην κυριολεξία. Δεν θα διορθωθείς ποτέ. Λοιπόν, εμείς πάμε για καφεδάκι. Θες κάτι? Λίγο νεράκι. Okay. Και ένα μουσικάκι διπλό για μένα, μου πάω, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σίγουρα, έλα πάμε. Πώς είσαι? Πεθαίνω όμορφα. Καμαρώνω τις γυναίκες μου. Μου τα κάνουν όλα τόσο εύκολα. Όταν μπήκα και σας είδα και τους τρεις, αισθάνθηκα έτσι μια πολύ μεγάλη ζεστασιά. Τι πάει να πει δεν υπάρχει συγγένεια? Πώς είναι δυνατόν? Λυπάμαι που το μαθαίνεις από μένα, αγόρι μου, αλλά έπρεπε. Αυτή η ξετσίποτη γυναίκα σου φταίει. Σε δούλευε τόσα χρόνια ψηλό γαζί. Αλλά είπαμε, φτάνει η κοροϊδία ως εδώ. Χαίρεμα, αλλά κάποιο λάθος έγινε. Σε αυτά τα εργαστήρια συνήθως κάνουν μπερδέματα. Μακάρι να ήταν έτσι, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία. Η Έλσα δεν είναι εγγόνα μου. Τι είναι αυτά που λες? Και το λάθος είναι αλλού, αλλού κάκο μου. Και φταίει αυτή, σου το έλεγα εγώ. Σου το έλεγα να μην την παντρευτείς αυτή την ξετσίποτη. Πού πας? Θα λογαριαστώ μαζί της. Αν είναι αλήθεια, δεν θα βγει ζωντανή από τα χέρια μου. Θα έρθω κι εγώ μαζί σου να μην μας βρει κανένα κακό. Επιτέλους, ζεις το όνειρό σου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Ξέρεις, φοβόμουν ότι θα ήταν συνέχεια μέσα στα κλάματα. Γι' αυτό έφυγα, δεν θα μπορούσα να τα αντέξω, αλλά... Τι έκανε τόσο γλυκές. Έχω τόση κατανόηση. Σ' αγαπάνε, ξέρω, κέφαλε. Είναι πολύ δυνατές. Και αν κάποια στιγμή λυγίσουν, δεν θα το κάνω μπροστά σου. Γυναίκες, παιδί μου. Μυστήρια όντα. Θα μπορώ που τη βρίσκετε τόση ψυχραιμία και δύναμη. Εκεί που τη χάνετε εσείς οι άντρες. Και από γενναιοδορία δεν πάτε πίσω πάντως. Ούτε που θυμάμαι πόσες φορές έχω πληγώσει. Κι είσαι εδώ δίπλα μου. Καλά, εγώ θα πάω κόλαση. Δεν συζητιέται, αλλά εσύ να σε βλέπω να γιάζεις 1000%. Όποιος αγαπάει δεν παιδεύει μόνο. Κυρίως συγχωρεί. Αυτή είναι η ουσία της αγάπης. Κορίτσι μου, μια φορά να περάσεις αυτή την πόρτα και να είσαι καλά. Δεν παίζει αυτό. Ειδικά μετά από αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Τι, έγινε πάλι κάτι με τον Αντρέα? Όχι, δεν αφορά αυτόν. Τότε ποιον? Κοίτα, Μαρθά, κανονικά δεν πρέπει να σου μιλήσω γι' αυτό. Αλλά κοντεύω να τρελαθώ, πρέπει να το πω σε κάποιον, να το μοιραστώ. Με τρομάζεις. Έχω να σε δω σε τέτοια ταραχή από τότε που ψάχναμε τη μητέρα σου. Βρήκες κάτι για αυτήν? Όχι, δεν βρήκα κάτι για αυτήν. Αλλά ανακάλυψα κάτι για τον πατέρα μου. Τώρα με μπέρδεψες. Εκείνο δεν τον είχες αναζητήσει ποτέ. Από πού προέκυψε? Από το πουθενά. Τόσα χρόνια αναζητώ την Έλενα. Αναρωτιέμαι γιατί με εγκατέλειψε. Αν ζει, αν πέθανε. Και τώρα ήρθε αυτός και τα ανατρέπει όλα. Καλά, μια στιγμή να τα βάλουμε σε μια σειρά. Τι ακριβώς ξέραμε τώρα για τον πατέρα σου? Ό,τι μας έχει πει ο Πέτρος και η Εύα. Η Έλενα ήταν πολύ ερωτευμένη μαζί του, τον πίστεψε, αυτός την πρόδωσε, την εγκατέλειψε και αυτή πληγώθηκε τόσο πολύ που δεν ξαναμίλησε ποτέ γι' αυτόν. Και τώρα εσύ, γιατί αποφάσισες να ασχοληθείς μαζί του? Μα δεν αποφάσισα να ασχοληθώ εγώ. Μου ήρθε ένα ανώνυμο δέμα. Μέσα είχε κάποιες τρίχες και μου έλεγε να τρέξω ένα τεστ DNA για να βεβαιωθώ ότι ο πατέρας μου ζει. Το τεστ βγήκε 100% συμβατό. Ανώνυμο δέμα. Δεν καταλαβαίνω. Τι σόι παιχνίδια είναι αυτά? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Υποψιάζομαι ότι το έστειλε αυτός. Το φαντάζεσαι, Μάρθα?
Αντί να εμφανιστεί η μητέρα μου, εμφανίστηκε αυτός. Τι θα πει εμφανίστηκε, τον είδες? Βρεθήκατε? Όχι, όχι, όχι. Όχι ακόμα τουλάχιστον. Μου έστειλε μήνυμα να συναντηθούμε σήμερα το βράδυ. Και από τότε μου έχουν κοπεί τα πόδια, δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτές είναι οι εξετάσεις που πρέπει να κάνει η μικρή. Πρέπει να τις έχουμε στα χέρια μας πριν γίνει η επέμβαση. Μπορώ να τις κάνω και τώρα αν θέλετε, δεν έχω πρόβλημα. Όπως βλέπεις, ανυπομονή να σώσει τον πατέρα της. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Τυπικό, αλλά ουσιαστικό. Ναι, ξέρω. Η Έλσα είναι ανήλικη. Για να γίνει η μεταμόσχευση πρέπει να υπογράψω εγώ μια υπεύθυνη δήλωση ότι δέχομαι να γίνει δότη, σωστά? Ναι. Αλλά όχι μόνο από σένα. Τι πάει να πει αυτό? Πρέπει να υπογράψει και ο Κυριάκος. Στα χαρτιά αυτός είναι ο πατέρας της. Μα τι λες? Ο Κυριάκος δεν πρόκειται να υπογράψει ποτέ. Να μάθει πως η Έλσα δεν είναι κόρη του και παράλληλα να σώσει τον πραγματικό της πατέρα. Δεν πρόκειται να μας κάνει τέτοια χάρη. Ναι, δεν μπορούμε να παραλείψουμε αυτό το κομμάτι. Αποκλείεται. Ο νόμος είναι πολύ αυστηρός. Εδώ μιλάμε για μια ανθρώπινη ζωή. Τι είναι πιο σημαντικό, ο Μάνος ή μια υπογραφή? Κι εγώ μαζί σας είμαι. Αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε ολόκληρο νοσοκομείο. Περνάμε κάποιες διαδικασίες. Δεν γίνεται να τους κοροϊδέψουμε. Αυτή είναι η τυπική διαδικασία. Αν πούμε ότι έχει εξαφανιστεί, εξάλλου λείπει από την Κύπρο. Πού να το ψάχνουμε? Δεν μπορεί. Κάποιο παραθυράκι θα υπάρχει. Όχι. Δυστυχώς, χωρίς τη συνένεση του, μεταμόσχευση δεν γίνεται. Το ξεχνάμε. Μα είναι άδικο. Ένα παιδί θέλει να σώσει τον πατέρα του και ο νόμος βάζει εμπόδια. Μαρίνα, στο ξαναλέω. Στα χαρτιά, ο Κυριάκος είναι ο πατέρας της. Να αλλάξουμε τα χαρτιά τότε. Δεν υπάρχει χρόνος. Ο Μάνος μετρά στιγμές. Οπότε σκεφτείτε κάτι να πείσετε τον Κυριάκο. Δεν υπάρχει τέτοιος τρόπος. Μόλις το μάθει ο Κυριάκος θα σκυλιάσει. Προτιμά να δει το Μάνο να πεθαίνει. Τι να πω. Η ατυχία αυτού του ανθρώπου δεν έχει τέλος. Λες και τον έχει καταδικάσει η ίδια του η μοίρα. Είναι εδώ και θέλει να με συναντήσει, το φαντάζεσαι? Δεν το χωράει το μυαλό μου. Τη βάψαμε, ήρθε η γυναίκα μου από Λονδίνο. Τι? Αυτό που άκουσες, και έφερε και το παιδί μαζί. Μου έδωσε 2 μέρες διορία να μιλήσω στην Κρίστη, αλλιώς λέει θα το κάνει εκείνη. Το όπλο στο πήρες? Αντρέα, αυτός ο άνθρωπος μου έδωσε ζωή. Δεν νομίζω να θέλει να μου την πάρει πίσω. Τι πάει να πει σου έδωσε ζωή, γιατί δεν μου μιλάς ξεκάθαρα? Γιατί δεν σε αφορά, γαμώτο. Δεν θα φύγω από εδώ. Αν δεν μου πεις πιανού το παιδί μεγάλωνε τόσα χρόνια. Τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν μπορεί να είσαι εσύ ο πατέρας μου, αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Γιατί, κοριτσάκι μου, θα σου κάνω για μπαμπάς. Κι αν δεν φύγω, τότε αν πάθει κάτι ο μικρός, αλήθεια σου λέω, θα στενοχωρηθώ πάρα πολύ. Πού είναι ο Αντρέας σου τώρα για να σε σώσει? Δεν ζει μόνο ο πατέρας σου, κορίτσι μου. Ζει και η μητέρα σου. Και είναι πολύ λυπηρό να μην προλάβεις να γνωρίσεις κανέναν από τους δυο.